Σήμερα συζητάμε το περιεχόμενο ενός σχεδίου νόμου και αυτό γίνεται τη στιγμή που το ήδη διαμορφωμένο πλαίσιο απειλών για την Ελλάδα αποκτά καθημερινά όλο και μεγαλύτερη επικινδυνότητα. Γκρίζε ζώνες, παραβιάσεις εναέριου χώρου και θαλάσσιου, αμφισβήτηση θαλάσσιων ζωνών, υφαλοκρηπίδας και αός, αυθαίρετη εξαφάνιση της επίρειας της θαλάσσιες ζώνες ολόκληρων νησιών, ακόμη και της Κρήτης. Σήμερα λοιπόν αντικειμενικά περιβάλλει τη χώρα ένα διαρκώς αναδιόμενο πλέγμα απειλών. Κυρίαρχο ρόλο στην απειλητική αυτή σύνθεση διαδραματίζει η σταθερά αυξανόμενη επιθετικότητα της Τουρκίας. Είναι μια απειλή που ειδικά τα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν φίδονται χρόνου προβολής της, ανάλυση των συνεπειών της, αλλά και μπαράζ προτάσεων για την αντιμετώπιση της. Υπάρχει όμως κάτι που συνειδητά συσκοτίζουν σε μια μεθοδευμένη προσπάθεια παραπλάνησης του λαού, αυτού που σχεδόν αποκλειστικά θα κληθεί να σηκώσει αν απαιτηθεί το βάρος της υπεράσπισης των συνόρων της Ελλάδας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων είναι οι τεράστιες ευθύνε που έχουν όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ Κινάλ, του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των άλλων αστικών κομμάτων της κατά καιρούς λεγόμενης αντιπολίτευσης. Όλα τα αστικά κόμματα στήριξαν και στηρίζουν την Ελλάδα στο ρόλο του σημεοφόρου ή μεντεσέ, σύμφωνα με τη δήλωση του γνωστού ΠΑΙΑΤ των Αμερικανονατοϊκών σχεδιασμών στην περιοχή. Είναι αυτός ο ρόλος που ο ΣΥΡΙΖΑ βάφτισε γεωπολιτική αναβάθμιση. Είναι αυτό ακριβώς που οδηγεί στην κυοφορία τεράστιων κινδύνων, τόσο για τον ελληνικό όσο και για τους άλλους λαούς της περιοχής. Βέβαια, κατά καιρού γινόμαστε μάρτυρες κοκορομαχιών για το ποιος έχει τις ευθύνες για τη διαμόρφωση αυτή τη επικίνδυνη για το λαό και τα κυριαρχικά δικαιώματα κατάσταση. Σε αυτή την ψευτοδιαμάχη συμμετέχει η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Παλαιότερα συμμετείχε και το ΠΑΣΟΚ, που σήμερα στέκεται λίγο αμήχανο για το ποιον κόκορα θα στηρίξει. Όλοι αυτοί έχουν στόχο και αυτό δεν είναι άλλο πρώτα από την προσπάθεια απόσυσης των δικών τους ευθυνών, ρίχνοντας στάχτη στα μάτια του λαού, φορτώνοντας τις ευθύνες των εξελίξεων στην ψυχοσύνθεση του Ερντογάν ή στην ανάγκη δημιουργίας γεγονότων για εσωτερική κατανάλωση στην Τουρκία. Δεύτερον, στην απόκρυψη των ευθυνών των υπεριαλιστών συμμάχων τους, να το είπα Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τέλος, στη διαμόρφωση ενός κλίματος, όπου η μόνη ορατή λύση θα είναι η αναγκαιότητα βαθύτερης εμπλοκής στις λυκοσυμμαχίες ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμμετοχή των αστικών κυβερνήσεων σε Ελλάδα και Τουρκία δεν είναι καινούρια. Ήταν το 1973, 1 Νοέμβρη, όταν δημοσιεύστηκαν στην τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως χάρτες θαλάσσιων περιοχών της βορειοδυτικής πλευράς της Λέσβου που η Τουρκία παραχωρούσε στην τουρκική εταιρεία πετρελαίου για έρευνα ήταν επικυβέρνησης κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας το 1976 όταν υπογράφτηκε το πρακτικό της Βέρνης μεταξύ Κώστα Καραμαλή και Ντεμιρέλ παγιώνοντας ουσιαστικά έκτοτε τις ενέργειες για έρευνα και εκμετάλλευση τυχών κοιτασμάτων πετρελαίου πέρα από τα χωρικά έντατα των 6 μιλίων από τις υπηρετικές ακτές. Ήταν η κυβέρνηση του Πασόκ που προσυπέγραψε τη Συμφωνία του Νταβός μετά την κρίση του 1987 με το ΣΥΣΜΙΚ. Το Φλεβάρι επίσης του 1988 μεταξύ Αντρέα Παπαντρέου και Οζάλ με την οποία οι δύο χώρες συμφωνούν να περιορίσουν την ερευνητική τους δραστηριότητα για ανέβρεση κοιτασμάτων πετρελαίου. Δηλαδή επαναβεβαίωση του πρακτικού της Βέρνης αλλά και η συμφωνία της Μαδρίτης τον Ιούλιο του 1997 μετά την κρίση των ημείων το Γενάρη του 1996 μεταξύ Σιμίτη Ντεμιρέλ, με την οποία η Ελλάδα αναγνωρίζει τα ζωτικά συμφέροντα και ενδιαφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο και δεσμεύεται να μην προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες. Σε αυτά έρχεται να προσθεθεί και το Ελσίνκι, οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Δεκέμβρη του 1999, όπου στα πλαίσια της ενεργοποίησης της ενταξιακής διαδικασίας της Τουρκίας, η Ελλάδα αποδέχθηκε την ύπαρξη προς διευθέτηση συνοριακών διαφορών. Η αναδρομή αυτή αποσκοπεί στο να δείξει ότι προειδοποίηση υπήρξε. Τα βήματα της τουρκικής κυβέρνησης που προηγήθηκαν της πρόσφατης κατάθεσης της επιστολής των ΟΗΕ αλλά και η υπογραφή του MOU μεταξύ Τουρκίας-Λιβύης ήδη το επικύρωσε το τουρκικό κοινοβούλιο που διαπραγματευτικά περιορίζει δραματικά τις ελληνικές θαλάσσιες ζώνες, κυριαρχικά δικαιώματα, κράβγαζαν για την έλευσή τους εδώ και καιρό. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια της Νέας Δημοκρατίας τις εξελίξεις αυτές τις γνώριζαν πολύ καλά. Δεν τις αγνόησαν. Απλά προσάρμουσαν τις αντιδράσεις τους στις απαιτήσει και προτροπές των ΙΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνειδητά παραπλάκινσαν το λαό, του καλλιέργησαν ένα επικίνδυνο εφησυχασμό, επικαλούμενοι τις δίθεν εγγυήσει που μας προσφέρει ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον έρχεται για ψήφιση το παρόν σχέδιο νόμου. Ένα σχέδιο νόμου που όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, οι κύριοι άξονες στους οποίους κινείται είναι ο αμυντικός σχεδιασμός και η επιχειρησιακή ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων με γνώμονα την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποτρεπτικότητας των ενόπλων δυνάμεων. Πραγματικά, είναι παράδοξο. Από τη μια η κυβέρνηση να αναγνωρίζει την ανάγκη αύξησης της αποτελεσματικότητας και αποτρεπτικότητας των ενόπλων δυνάμεων και από την άλλη πολύτιμη πόρη ισχύω πολεμικά πλοία και πληρώματα να περιπολούν ακόμη και στον Ινδικό ωκεανό, σχεδόν καθημερινά πλοία αεροσκάφη και στρατιωτικά τμήματα να ασκούνται στα επιχειρησιακά σχέδια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου γης. Εμείς αυτά τα λέμε πρόβες πολέμου, γιατί τέτοια είναι. Μόνο που τα τμήματα των ενόπλων δυνάμεων που συμμετέχουν σε αυτές τις πρόβες πολέμου προπονούνται στο εμπεριαλιστικό πλιάτσικο του πλούτου των λαών, μακελεύοντα και όχι υπερασπιζόμενοι τα σύνορά μας. Μήπως αυτό δεν έγινε στο Ιράκ το Γενάρη του 1991 και το Μάρτι του 2003. Αυτό δεν γίνεται και στη Συρία από το 2011. Γι' αυτό δεν διαλύθηκε η Λιβύη επίσης το 2011. Ποια από αυτές τις πληγές έχει μέχρι σήμερα κλείσει. Τα μόνα που κλείνουν με συνοπτικές διαδικασίες είναι τα συμβόλαια εξόρυξης αερίου ή πετρελαίου Αυγουακτίζοντα τα κέρδη για τα Αμερικανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ρωσικά ή Κινέζικα πετρελαϊκά μονοπόλια. Ποιο το αμφισβητεί αυτό, Πρέπει να γίνει κατανοητό. Ποια λαϊκά συμφέροντα εξυπηρετεί η εκάστοτε κυβέρνηση όταν η καταπέτηση αυτού του ΝΑΤΟ παραχωρεί ποσοστό 40% των εθνικών δυνάμεων σε μονάδες ταχείας επέμβασης και του 8% αυτών σε διαρκή ετοιμότητα σταθερή συμμετοχή σε πολεμικές επιχειρήσεις όπου τα συμφέροντα της συμπεριαλιστικής συμμαχίας του απαιτήσουν. Στην ουσία παρακολουθούμε μια σταδιακή συγκρότηση, αν όχι ήδη συγκροτημένου, ενός νατοϊκού στρατού που προσωπικό, οπλισμό και υποδομέ του δεν θα υπόκεινται σε εθνικού περιορισμού και ελέγχου, αλλά θα υπάγονται κατευθείαν στα νατοϊκά επιτελεία, που προφανώ δεν θα εκπροσωπούν τα συμφέροντα του λαού μα. Επίση, σε τι διασφαλίζει την ελληνική άμυνα η αστυνόμευση των εθέρων Αλβανία, Μαυροβουνίου, Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία ή η συνεκπαίδευση με το Ισραήλ. Εμείς κατανοούμε απόλυτα την πρόθεση του ελληνικού λαού να επικροτεί τη δημιουργία κάθε στοιχείου που ισχυροποιεί την αμαντική ικανότητα της χώρας αυτού κάποιου που τη μεγιστοποιεί. Τίποτε όμως από τα παρανοφερόμενα δεν συνηγορεί σε κάτι τέτοιο. Και προφανώς από τα πλεονεκτήματα της ανεβάθμισης των F-16, των Μοιράζ ή των πλοίων του Στόλου λίγα ωφέλη θα έχει η άμυνα της Ελλάδας. Υπάρχει κι άλλη μια παράμετρος. Σίγουρα η σημαντικότερη από αυτές που καθορίζουν τη μασχητική ισχύ ενός ένοπλου συγκροτημένου οργανισμού όπως οι ένοπλες δυνάμεις. Μια παράμετρος που καθόλου ατυχαίο δεν είναι ότι δεν συμπεριλαμβάνεται, α το πω εύσχυμα στις άμεσες προτεραιότητες καμιάς μέχρι σήμερα ελληνικής κυβέρνησης είναι το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων κάθε κλάδου, κάθε βαθμού, κάθε προέλευσης. Συμπεριλαμβάνεται φυσικά σε αυτούς και η στρατευμένη νεολαία μας. Αυτοί είναι οι κύριοι πολλαπλασιαστές ισχύω των ενόπλων δυνάμεων. Είναι αυτοί που μαζί με το υπόλοιπο λαό υφίστανται τις βαρύτατες συνέπειες της πολιτικής σας. Κάποτε, στο παρελθόν, Υπουργό τη Νέα Δημοκρατία σε μια προσπάθεια εξαπάτηση, αν θέλετε, και εγκλωβισμού των στελεχών, του αποκαλούσε η λάμπουσα πενία. Σήμερα, και προφανώ δεν σα αρέσει αυτό, η κατάσταση έχει αλλάξει. Η έμεση χειραγώγηση των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων μέσω τη αναγκαστική επίλυση των προβλημάτων του μέσω των πολιτικών σα γραφείων παρήλθε ανεπιστρεπτή. Σήμερα μέσα από τις συνδικαλιστικές τους ενώσεις. Διεκδικούν αυτό που η πολιτική σας τους στερεί. Διεκδικούν μέσω των συλλογικών τους οργάνων συνολικά την λύση των προβλημάτων τους με ευθύνη και οριμότητα. Θέση του ΚΚΕ είναι ότι τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, ιδιαίτερα αυτοί που προέρχονται από φτωχέ εργατικές και αγροτικές οικογένειες, αλλά και τα στρατευμένα παιδιά του λαού, έχουν υποχρέωση να μην μένουν αδιάφοροι απέναντι στις αποφάσεις των κυβερνήσεων που εμπλέκουν τις ένοπλες δυνάμεις, αυτούς που συνολικότερα το λαό στους επικίνδυνους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Καμιά εμπλοκή λοιπόν και καμιά συμμετοχή τους στους αμερικανοϊκούς σχεδιασμούς. Επιβάλλεται να μην μένουν απαθείς τα δικαιώματα και οι διεκδικήσεις τους δεν σταματούν στις πύλες των στρατοπέδων. Τα συμφέροντά τους είναι κοινά με αυτά των οικογενειών τους, συνολικότερα του λαού και όχι με τα συμφέροντα των μονοπωλίων και του κεφαλαίου που προωθεί η κυβέρνηση προ όφελο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, των ΥΠΑ, της κερδοφορίας των καπιταλιστών. Όσον αφορά τα υπόλοιπα άρθρα του νομοσχεδίου, την θέση μας θα την καταθέσουμε στην κατάρθρωση στη συζήτηση στι συνεδριάσει τη Επιτροπή που θα ακολουθούσουν. Και κύριε Πρόεδρε, μια και μένει κάποιο χρόνο. Ε, από τον χρόνο που έχω να τοποθετηθώ. Ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Στην επιλογή των φορέων... Ε, λεπτά έχουν ναι, ναι. Στην επιλογή των φορέων, οι οποίοι θα κληθούν να ε, τοποθετηθούν όσον αφορά πάνω σε κομμάτια του σχεδίου νόμου. Ε, εκφράστηκε μια γενικευμένη, θα έλεγα, απαξίωση απέναντι στον όρο συνδικαλισμός στις ένοπλες δυνάμεις. Εκφράστηκε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και πολύ έντονα, και αναμενόμενο ήταν αυτό, από την ελληνική λύση στην προηγούμενη Βουλή υπήρχε ένα εγκληματικό ναζιστικό μόρφωμα. Ευτυχώς τώρα δεν υπάρχει η Χρυσή Αυγή. Στο πρόγραμμά της είχε μία πρόβλεψη. Απαγόρευε, όχι απαγόρευε, ήταν απολύτως κάθετα αρνητική στην όποια συνδικαλιστική εκπροσώπηση των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων προτείνοντας αποκλειστικά και μόνο την εκπροσώπησή τους από τη φυσική ηγεσία. Έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό το θέμα. Προέρχομαι από το χώρο των ενόπλων δυνάμεων και ήθελα να πω το εξή. Αυτή τη στιγμή οι συνδικαλιστές των ενόπλων δυνάμεων είναι στελέχοι των ενόπλων δυνάμεων. Είναι δυνητικά, αν θέλετε, αυτοί οι οποίοι θα χειριστούν ακόμη και τα F-16 και τα Μοιράζ. Είναι αυτοί οι οποίοι θα μπουν μπροστά και θα οδηγήσουν ό,τι καλύτερο έχει αυτή η κοινωνία την νεολαία μας, στην νίκη λέμε εμείς οι κομμουνιστές. Κάποιοι άλλοι λένε στο θάνατο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι δεν τους αξίζει. Ούτε η οριμότητα, ούτε η ευθύνη οι οποίοι έχουν αναλάβει να ε, εκ, υπάρχουν εκφράσεις μέσα σε επιτροπή του Ελληνικού Κοινοβουλίου αυτή της μορφής. Τσακώνονται να τα βρουν. Αυτά τα πράγματα μπορεί να αρμόζουν σε συνδικαλιστικούς φορείς τους οποίους πραγματικά τα κόμματα της εξουσίας, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και αντιπολιτευτικά, τους χαϊδεύουν, τους φιλοξενούν και που στόχος τους είναι να διαλύσουν το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων. Καμιά σχέση δεν έχει αυτό με αυτό τον συνδικαλισμό που υπάρχει σε ένοπλες δυνάμεις. Όσο για τις διαφωνίες οι οποίες υπάρχουν, και υπάρχουν διαφωνίες, πριν γενικεύουμε την απαξίωση, καλό θα είναι να σκύψουμε και να δούμε τις αιτίες που, τους, που τις γεννούν. Γιατί Υπάρχουν πραγματικά ευθύνε. Και οι ευθύνε βρίσκονται και μέσα στα κόμματα τα οποία κυβέρνησαν μέχρι σήμερα. Σα ευχαριστώ.